Κυρίως Γκομπάν Μουχιτίν δεν είναι βέβαια αδελφός του Υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νεοκλή Σιλικιώτη, όπως ασφαλώς δεν είναι και ξάδελφος της Υπουργού Εργασίας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Σωτηρούλας Χαραλάμπους. Βέβαιο είναι ότι δεν κατάγεται από την Σιλίκου της Κύπρου ή το κατοχόμενο προάστιο της Μεσαριάς. Ο κύριος Γκομπάν Μουχιτίν είναι Τούρκος. Γεννήθηκε στην Τουρκία την 15 Ιανουαρίου 1970 από γονείς Τούρκους. Ήρθε έπικος και εγκαταστάθηκε στην κατεχόμενη από το τουρκικό στρατό Κυπριακή γη. Και αφού δεν κατάφερε να επιβιώσει με τα κλεμμένα που του παραχώρησαν οι κατακτητές και σφετερίστηκε, αποφάσισε όταν μυρίστηκε το μέγεθος της ηλιθιότητας των Ελλήνων της Κύπρου να περάσει από τα οδοφράγματα της ντροπής στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου για να ζήσει πλουσιοπάροχα και να τον ταΐζουν αυτοί και η ομόσταυλή του, που η ομόσταυλή του το 1974 βίασαν, ορφάνεψαν, ξερίζωσαν. Φυσικά ο κύριος Μουχιτίν Γκομπάν δεν περιλαμβάνεται στις 50.000 επίκους που αποδέχτηκε με τις γενναιόδορες προσφορές του ο κύριος Χριστόφιας να παραμείνουν για ανθρωπιστικούς λόγους μετά τη λύση του ζητήματος του Κυπριακού στη Μεγαλόνησο. Ο πατέρας του πιθανώς να είναι ένας από τα Μεχμετσίκια, τους Μεχμετσίκηδες, που εισέβαλαν στην Κύπρο την 20 Ιουλίου του 1974. Να σκότωσε, να βίασε και να ατίμασε τις μανάδες, τις αδελφές, τις συζύγους, τις κόρες των Κυπρίων. Σε αυτόν τον Τούρκο κουβαλιτό έπικο, ο μεγάλος μουσουλμανοπατέρας, υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης του κυρίου Δημήτρη Χρυσόφια, κυρίος Νεοκλής Σιλικιώτης, παραχώρησε ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 05-62-33-57. Αν και η κυπριακή υπηκότητα του δόθηκε την 5η Ιουλίου 2010, η κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπος, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της ίδιας κυβέρνησης, έτρεξε και πρόλαβε να του στείλει στις 30 Ιουλίου 2010 την υπαριθμόν 08-90-86-64 επιταγή των 1.213 ευρώ και 60 λεπτών σαν επίδομα αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον μήνα Ιούλιο, που περιλάμβανε βασικές ανάγκες 813 ευρώ και 60 λεπτά και ενίκιο 400 ευρώ. Με άλλα λόγια, ο κύριος Γκομπάν Μουχιτίν, ο Τούρκος κουβαλιτός έπικος κατά την κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους και όλους τους κουφιοκέφαλους, καρακλουκένταυρους και προσωποσυφερανοντολόγους της πολιτικής ζωής της Κύπρου να ανέχονται την παροχή επιδημάτων στους κάθε λογής αχαήρευτους και εκμεταλλευτές κουβαλιτούς για να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή χρειάζεται 40,45 ευρώ την ημέρα. Η κυρία Χριστίνα Χαραλάμπους, πρόσφυγας, σήμερα κάτοικος στο δασάκι Αχνάς της Κύπρου, με Λευκοσίας, με σύζυγο στην ανεργία επί διετία, μητέρα 4 παιδιών, εκ των οποίων τα 2 ζουν ακόμη μαζί της, είχε την ατυχία να γεννηθεί πριν από 56 χρόνια Ελληνίδα και όχι Τουρκάλα. Και δεν έκανε και έμεινε και δεν είναι μουσουλμάνα. Αλλά βαφτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έγινε χριστιανή ορθόδοξη
στην κατεχόμενη εδώ και 36,5 χρόνια από τον τουρκικό στρατό Καλοψίδα. Αναγκασμένη όπως όλοι να δουλέψει για να επιβιώσει. Σήμερα ζει στην ανεργία, αφού εδώ και περισσότερο από ένα μήνα έχασε τη δουλειά της. Στις 13 του Δεκέμβρη 2010 το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της κυρίας Σωτηρούλας Χαραλάμπους της έστειλε την υπαριθμόν 14.80.8.172 επιταγή των 19,87 ευρώ για επίδομα ανεργίας μιας μέρας. Κατά την Σωτηρούλα Χαραλάμπους και όλους τους κουφιοκέφαλους λοιπόν αυτούς και καρακροκένταυλους της Κύπρου, που η λιθιότητά τους δεν έχει όρια, τα 19,87 ευρώ την ημέρα είναι αρκετά για να ζήσει τη ζωή της μια ζωή αξιοπρεπή η Ελληνοκυπρία, κυρία Χριστίνα Χαραλάμπους από το Δασάκι της Αχνάς. Αυτό είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, και με αυτά τα μέτρα προσπαθούν να οδεύσουν τον ίδιο κακοτράχαλο δρόμο, ο οποίος τελικά οδηγεί σε μία λύση χειρότερη και από αυτήν του σχεδίου ΑΝΑΝ.